εξέσπασε σε κλάματα ο Λευτέρης Σολομού κατά τη διαδικασία αγόρευσης για μετριασμό της ποινής του. Με σκυμμένο το κεφάλι και με δάκρυα στα μάτια, ακούγε όσα εξιστορούσε η συνήγορός του για τα παιδικά του χρόνια. Όταν ήταν μικρός ο Λευτέρης, ο πατέρας του τον χτυπούσε και τον έβγαζε έξω από το σπίτι. Όμως είχε την αγάπη της μητέρας τους και ο Τζονής ζήλευε γι' αυτό. Η δικηγόρος του Λευτέρη κατά την αγόρευσή της μετέφερε τη συγγνώμη του πελάτη της. «Θέλω να πω ότι ο πελάτης μου ταπεινά ζητά συγγνώμη από το δικαστήριο, την οικογένεια και την κοινωνία». Η δικηγόρος του Λευτέρη συνέχισε αναφέροντας διάφορα γεγονότα από την παιδική ηλικία του πελάτη της, ενώ μίλησε και για τη συμπεριφορά του Λοΐζου Τζονή προς αυτόν. Ο Τζονής ήταν χειριστικός απέναντι στο Λευτέρη, τον χρησιμοποιούσε με πλάγιους τρόπους και μέσα για να γίνει το δικό του. Στην εφηβική ηλικία ο Λευτέρης είχε ως πρότυπο τον Τζονή και αυτός τον οδηγούσε σε σκοτεινά μονοπάτια και του έλεγε ότι χωρίς τον ίδιο θα πάθαινε κακό. Η ποινή που θα επιβληθεί στον Λευτέρη Σολομού θα ανακοινωθεί στις 31 Ιουλίου.